coach, ένα πρώτο ημίχρονο που δεν πήγε καθόλου καλά. Σπαταλήσατε ένα προβάδισμα 13 πόντων και νομίζω βρεθήκατε πίσω σε μια φάση με 5. 34-29, δηλαδή 18 πόντους γύρισε η ΕΘΑ. Στο ημίχρονο τι τους είπατε? Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά. Νομίζω ότι δίκαια πήραμε το αποτέλεσμα. Στο ημίχρονο απλά τους είπα να αποβάλουν το άγχος, γιατί είχαμε ένα άγχος. Και συνήθως όταν τα παιχνίδια ξεκινάνε με μεγάλες διαφορές, στο τέλος δεν μένει αυτή η διαφορά. Αφήσαμε την ΕΘΑ να επιστρέψει με εύκολα καλάθια, δεν υπήρχε καλή επικοινωνία στην άμυνα. Τους είπα ότι πρέπει να παίξουμε, να γίνουμε πιο επιθετικοί στην άμυνα και πιο σκληροί, με αποτέλεσμα να δεχθούμε 7 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Και γι' αυτό συγχαίρω τα παιδιά για τη συνολική προσπάθεια. Και τους είπα ότι μόλις χαλαρώσετε και παίξετε αυτό που μπορείτε να παίξετε και πιο ομαδικά στην επίθεση, θα καταφέρουμε να κερδίσουμε το αποτέλεσμα. Με την επιστροφή του Μάρκου, πόσο αλλάζει η ομάδα, που σταδιακά θα γίνει, διότι χρειάζεται και το χρόνο, έτσι? Ο Παναγιώτης δυστυχώς έχει μείνει 6 μήνες και ήταν μεγάλη απώλεια και στο Final Four της Βαλκανικής Λίγκας. Επιστρέφει σιγά σιγά, ήθελα να του δώσω κάποια λεπτά σήμερα. Φάνηκε ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ και είναι έτοιμος. Τον χρειαζόμαστε και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα τον βλέπουμε πολύ καλύτερο. Ρώτησα τον Κιβάντς πριν μια εβδομάδα, ρώτησα τώρα και τον Flowers αν μπορούν να πάρουν πρωτάθλημα στην ΑΕΛ. Συγγνώμη αν βάζω πίεση στην ομάδα, αλλά η ΑΕΛ είναι πολλά χρόνια χωρίς τίτλο. Πόσο ψηλά μπορεί να πάει αυτή η ΑΕΛ, coach? Εγώ δεν θα μιλήσω για πρωτάθλημα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ νωρίς και μακροπρόθεσμος στόχος. Υπάρχει τριετές πλάνο. Νομίζω ότι την επόμενη χρονιά η ΑΕΛ θα μπορέσει να διεκδικήσει τίτλο. Δεν θα βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας, όμως κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Και ό,τι καλύτερο έρθει θα το πάρουμε. Δεν είναι επειδή είπαμε δεν πάμε για κάτι. Αν έρθει θα το διεκδικήσουμε. Αλλά νομίζω θέλω να μείνει η ομάδα προσγειωμένα, χαμηλούς τόνους και παιχνίδι με παιχνίδι. Ωραία, coach, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ.